Κύριε Μάρδα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε, κύριε καθηγητά. Το βιβλίο. Να ευχηθούμε μη γίνει επίκαιρο στο μέλλον. Ναι. Το ημερολόγιο ενός τρόμου. Του τρόμου. Για το 2015. Ήταν ενός τρόμου. Στο 2015. Στο 2015. Μην επαναληφθεί αυτός ο τρόμος. Ναι. Είναι, λέει, ευχή μας. Ναι. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλημερίσουμε όλους τους ακροατές σας. Ευτυχώς που δεν κάνει ζέστη, γιατί διαφορετικά θα είχαμε πρόβλημα εδώ μέσα. Είναι λίγο θερμοκήπιο, ναι, είναι αλήθεια. Πολύ καλός για μας. Ναι. Μ' αρέσει εμένα και με ήλιο, δεν με πειράζει. Ωραία είναι, αλλά νομίζω θα ήταν. Έτσι είναι, ναι, έτσι είναι πιο ανεκτό. Πιο δυνατή, ναι, η συνέντευξη. Για να ξεκινήσουμε. τώρα θα σας την κάνω εγώ και χωρίς ήλιο, κύριε Μάρδα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με την ενεργειακή κρίση και τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία. Ποια θα ήταν, κύριε καθηγητά, η βέλτιστη λύση όσον αφορά στην ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης και της χώρας μας και την απεξάρτηση από το φυσικό αέριο? Κοιτάξτε, βραχυχρόνια κάποια πράγματα μπορούσαν να γίνουν. Δηλαδή, όταν συζητάνε ειδικοί για το άνοιγμα των λιγνητορυχείων, αυτό εφόσον ισχύει στη Γερμανία, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπορεί να ισχύει στην Ελλάδα, στη βραχυχρόνια περίοδο. Μεσοπρόθεσμα, βέβαια, σαφώς η πράσινη ανάπτυξη δίνει κάποια στοιχεία, δεν μπορεί να καλύψει πλήρως τις ενεργειακές ανάγκες της, όχι μόνο της χώρας και της Ευρώπης. Στον ορίζοντα του 2050, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πει ότι η πράσινη ανάπτυξη, έτσι όπως θα αναπτυχθεί, θα καλύψει ένα σύνολο αναγκών, μεγάλων αναγκών, αλλά το 30% όμως θα είναι ενέργεια η οποία θα προέρχεται από το φυσικό αέριο και πετρέλαιο κτλ. Οπότε μεσοπρόθεσμα πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει με τον επαναπροσανατολισμό των προμηθευτών μας, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τη Ρωσία. Καταλαβαίνετε, μπορεί σήμερα τα πράγματα να στρώσουν με κάποιον τρόπο και εγώ δεν ξέρω ποιον, αλλά μεθαύριο πάλι μπορεί να έχουμε τέτοια προβλήματα. Οπότε εκείνο πρέπει να δούμε είναι ένας επαναπροσανατολισμός των προμηθευτών μας. Και εδώ βέβαια ο EastMed, που είναι μια προσπάθεια η οποία έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Το πλεονέκτημα είναι ότι είναι αυτός ο αγωγός ο οποίος θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Νοτιοανατολική Μεσόγειο μέσω Κρήτης, Πελοποννήσου, Ηπείρου, Ιταλία στην Ευρώπη. Αυτός ο αγωγός, που δεν είναι και ιδιαίτερα ακριβώς σε σχέση με κάποιους άλλους, αυτός ο αγωγός θα είναι ο πρώτος ευρωπαϊκός. Ο πρώτος ευρωπαϊκός. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα, κύριε καθηγητά, είπατε για βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Εγώ θα σας ρωτήσω ποιες εκτιμάτε πως θα είναι οι βραχυπρόθεσμες και οι μακροπρόθεσμες συνέπειες της ενεργειακής κρίσης στην ελληνική οικονομία. Πόσο απειλούνται πάλι για έλλειμμα και χρέος? Τις βραχυχρόνιες τις ζει όλος ο κόσμος. Ένας πληθωρισμός τάξης του 8%. Είχαμε ξεσυνηθίσει από τέτοια νούμερα. Μία αναστάτωση στην οικονομία, μία βεβαιότητα στην οικονομία. Θα δούμε πώς θα κλείσει η χρονιά. Ήδη ο προϋπολογισμός από το Φεβρουάριο έχει εκτροχιαστεί. Βέβαια, η κυβέρνηση δικαιολογεί, ιδίως ο σκέλος των εσόδων, περίμεναν κάποια έσοδα τώρα, τα οποία θα πάνε αργότερα, που σημαίνει δεν έγινε καλή πρόβλεψη. Άρα υπάρχει πρόβλημα με τον προϋπολογισμό. Από εκεί και πέρα, βέβαια, το πρόβλημα του δανεισμού μας εξακολουθεί και υφίσταται, γιατί η ελληνική οικονομία δεν διακρίνεται για τη σφριγιλότητα που διακρίνει άλλες οικονομίες. Και βέβαια τα επιτόκια δανεισμού μας έχουν λίγο σκαρφαλώσει, κοντεύουν να φτάσουν το 3%. Δεν αυτά ενθαρρυντικά στοιχεία. Και το μεγάλο ερώτημα είναι ποια θα είναι η θέση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ό,τι αφορά την ρευστότητα των οικονομιών των κρατών μελών. Βέβαια, μία αυξημένη ρευστότητα με ένα πληθωρισμό ο οποίος δεν θα αποκαλπάζει, αλλά είναι ένα συνήθιστο φαινόμενο και ιδιαίτερα νησιτικό φαινόμενο, δημιουργεί πολλά ερωτηματικά στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία θεωρητικά πρέπει να μαζέψει τη ρευστότητα. Στην πράξη όμως είναι λίγο δύσκολο να την μαζέψει, γιατί αυτό θα σημαίνει διάφορες άλλες εξελίξεις οι οποίες δεν θα είναι ιδιαίτερα ευίωνες. Οπότε θα δούμε τον προβληματισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τις αποφάσεις στο άμεσο μέλλον. Ήδη νομίζω για σήμερα ήταν να πάρθουν κάποιες αποφάσεις, ξέρω να έχουν πάρθει το πρωί, αλλά αυτό δεν σημαίνει θα πάρθουν τώρα κάποιες. Έχουμε και στο μέλλον μια συνέχεια σύμφωνα με τις πιέσεις οι οποίες υπάρχουν. Φαντάζομαι ότι δεν θα θέλατε τώρα να είστε σε εκείνες τις θέσεις που ήσασταν τότε.
Κοιτάξτε, σε σχέση με τότε, τώρα κάνουν περίπατο, έτσι. Καθίστε ακόμη, δεν τα έχουμε ζήσει όλα. Δεν τα έχουμε ζήσει όλα, γι' αυτό είπα ότι... Τα μέτρα αυτά που έχουν ληφθεί είναι ικανά να περιορίσουν τις επεβαρύνσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Θα βρεθούμε πολύ σύντομα μπροστά σε έναν νέο γύρο συσσόρευσης χρεών προς τους προμηθευτές ενέργειας και όχι μόνο. Ότι θα υπάρχει ένας γύρος συσσόρευσης χρεών είναι εύλογο ότι θα υπάρχει. Τα νοικοκυριά δυσκολεύονται. Το ζητούμενο στον κρατικό προϋπολογισμό είναι να περιοριστεί η σπατάλη. Και δυστυχώς εξακολουθεί και υφίσταται αυτή η σπατάλη. Και μπορώ να σας πω και πρωταγωνιστές αυτής της σπατάλης είναι και πάρα πολλοί δήμοι της χώρας. Εκεί έπρεπε να υπήρχε μια άλλη διαχείριση των δημοσίων δαπανών, η οποία δεν υπάρχει, αλλά αυτό είναι μια επιλογή της κυβέρνησης και θα υπομειστεί ή το κόστος ή το όφελος αυτών των επιλογών. Πάντως γεγονός είναι ότι σχεδόν το χρέος μας αγγίζει το 200% της συνολικής παραγωγής της χώρας, το καθαρίζον χωρίου προϊόντος. Αυτό και μόνο έπρεπε να οδηγούσε στην εισαγωγή μιας άλλης λογικής στο πλαίσιο της διαχείρισης των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού. Οι μεγάλες κρίσεις της πανδημίας και της ενέργειας έχουν φρενάρει μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα ή έχουν θέσει σε δεύτερη μοίρα παρεμβάσεις που θα έπρεπε να είναι στην πρώτη γραμμή? Θα μπορούσαν να περπατήσουν. Πολλές από αυτές θα μπορούσαν να περπατήσουν. Ιδίως υπάρχουν και μεταρρυθμίσεις που δεν έχουν ένα ιδιαίτερο κόστος. Θα σας πω τώρα ένα παράδειγμα με το οποίο ασχολούμαι τελευταία. Η διαδικασία του πόθεν έσχες, παραδείγματος χάρη, των αιρετών, αρχόντων της χώρας κτλ., που είναι μια διάτρητη διαδικασία, αυτή μπορεί να αλλάξει. Αυτή δεν εισάγει κάποιο κόστος, απλά και μόνο μπορεί να εισάγει κάποιο όφελος. Να γίνει όμοια με άλλων κρατών όπου έχουμε μια αποκάλυψη διαφθοράς και όχι μια συγκάλυψη της διαφθοράς. Πρόσφατα έχω και ένα άρθρο πάνω σε αυτό το θέμα. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Σας φέρω και ένα άλλο παράδειγμα. Υπάρχει μια τεράστια ακίνητη περιουσία που ανήκει στους δήμους και στα υπουργεία. Δεν ανήκει στον ΤΑΙΠΕΔ, δεν είναι κομμάτι ΤΑΙΠΕΔ. Είναι κομμάτι του κράτους, της ΕΤΑΔ ή των Δήμων, που είναι ανεκμετάλλευτη. Αυτό το πράγμα αναρωτιέμαι γιατί δεν την εκμεταλλευόμαστε. Γιατί μια δεν φορά τους ενδιαφέρει τους δημάρχους, κύριε καθηγητά. Δεν ναι, τους ενδιαφέρει τους δημάρχους. Κοιτάξτε όμως τι γίνεται τους δημάρχους, μην ενδιαφέρει όμως το κράτος. Όχι όλους, για να μην αδικό. Ναι, όχι, αλλά μπορώ να σας πω, υπάρχει και πρόβλημα στα ίδια τα Υπουργεία, στην περιουσία των Υπουργείων, της πρόνοιας παραδείγματος χάρη. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, αν δεν ενδιαφέρονται οι δήμαρχοι να περάσει αυτή η όλη περιουσία στην ΕΤΑΔ και η ΕΤΑΔ να τη διαχειριστεί όπως πρέπει. Επαναλαμβάνω, είναι περιουσία εκτός τα ΙΠΕΔ και εκτός δεσμεύσεων της χώρας στο πλαίσιο των διαφόρων μνημονίων. Και για τη Θεσσαλονίκη, παλαιότερα, για την Β' Θεσσαλονίκη, όπου ήμουν βουλευτής, είχα βγάλει έναν ολόκληρο πίνακα τέτοιων περιουσιακών στοιχείων. Όπου και να πάτε, βλέπετε ανεκμετάλλευτη περιουσία. Έχουμε για όλους τους Δήμους. Για όλους δήμους. Έχουμε την ανεκμετάλλευτη περιουσία του πολεοδομικού. Δεν είμαι βουλευτής όλων των Δήμων. Όχι, αλλά. Δεν ήμουν βουλευτής. Θα κλέψω λίγη από τη δουλειά που έχετε κάνει για να αρχίσω να κάνω ρεπορτάζ. Για να ψάχνετε. Ναι, για να αρχίσω να ψάχνω, βέβαια. Όπου και να πάτε, βλέπετε από πού να αρχίσουμε. Από τις Απολωνίας, τα Ιαματικά Λουτρά, να πάμε στην Αγία Τριάδα. Που υπάρχει εκεί του ΠΙΚΠΑ η παλιά η κατασκήνωση η οποία είναι ανεκμετά. Από πού να αρχίσετε, από πού να αρχίσετε και πού να τελειώσετε. Λοιπόν, τώρα τι κάνετε, γράφετε κανένα βιβλίο? Ναι, γράφω το τελευταίο πια, η τριλογία μου, και τέλειωσε. Με τίτλο Διαφθορά. Νομίζω θα σας φωνάξω πάλι και εκεί θα γίνει πάρα πολύ ζωντανή. Είναι μυθιστόρημα, αναφέρει στην Ελλάδα το 2031, για να αποφύγουμε, ξέρετε, ναι, τα πρόσωπα και καταστάσει. Κάθε που λέει, πώς το λέει, στην εισαγωγή, κάθε παρόμοια. Δεν έχει καμία σχέση με πρόσωπα και καταστάσει. Θα γράψω και όποιος αισθάνεται ότι βλέπει τον εαυτό του μυθίγεται. Γιατί αναφερόμαστε το 2031 που δεν το έχουμε ζήσει. Κύριε καθηγητά, κύριε Μάρτα, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε για καλά, καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, ό,τι επιθυμούμε όλοι μας. Η Αλεπού κατέβηκε? Η Αλεπού, δυστυχώς, την έχασα την Αλεπού και φοβάμαι, γιατί μου είπαν ότι ένα αυτοκίνητο χτύπησε μια Αλεπού εκεί στην περιοχή. Θεωρώ δεν είναι αυτή. Θεωρώ ότι δεν είναι Θέλουμε αυτή. Να πιστεύουμε ότι δεν είναι αυτή. Πείτε την ιστορία για όσους δεν σας παρακολουθούν. Αλλά ναι. Ναι, είχα κάνει μια τελευταία συνάντηση με τους φοιτητές μου, με το τέλος χρονιάς που το συνηθίζω, στην εξοχή. Και εκεί που καθόμαστε, έρχεται ένας φοιτητής μου και λέει: Κύριε Μάρδα, υπάρχει μια Αλεπού. Του λέω: Αγόρι μου, έχεις φύγει πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν. Στο σπίτι σας όλα αυτά. Ναι. Έχεις πει, λέω, πάρα πολύ. Δεν μπορεί να βλέπεις γάτες για λεπούδες ή σκυλιά για λεπούδες. Λοιπόν, κόψε λίγο το ποτό για να τελειώνουμε. Λοιπόν, μου λέει, όχι, δεν έχω πει καθόλου. Και αλλά μια λεπού. Κοίτα, μια λεπού στρογγυλοκαθισμένη και μας παρακολουθήσει. Δεν μας άρεσε να την πλησιάσουμε.
Καθόταν, έτρωγε. Ό,τι τη πετούσαμε το έτρωγε. Από τότε έγινε η φίλη μου του καλοκαιριού. Και μπορώ να σου πω ότι μέσα από τον στρατηγικό τρόπο σκέψης αλεπούς που την παρακολουθούσε ένα ολόκληρο καλοκαίρι, έμαθα πολλά πράγματα. Δηλαδή είναι ένα εκπληκτικό πανέξυπνο. Δεν είναι πονηρή. Ο μικρός πρίγκιπας. Δεν είναι πονηρή που τη λένε, είναι πανέξυπνη. Όταν λέμε πανέξυπνη, πανέξυπνη. Ο μικρός πρίγκιπας, κύριε Μάρδα. Είναι, ναι. Ήταν μια πανέξυπνη αλεπού, η οποία όταν έφυγα την ταΐζαμε όλοι οι κρεοπόλεις εκεί, κάναμε φαγητά, αλλά κάποια ώρα δεν έχει φαγητό και έφυγε. Εντάξει, και, δεν πήγε αλλού. Εμείς θα πιστέψουμε ότι έφυγε και πήγε κάπου αλλού. Δεν ήταν το θύμα του αυτοκινητιστικού. Σας ευχαριστώ. Ας ελπίσουμε το καλοκαίρι θα μας ξανάρθει. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή Ανάσταση. Γεια σας, καλή Ανάσταση.